όλοι μας έχουμε κάποια εμπειρία από ανθρώπους που έχουν κάποιες φοβίες. Ένα ακραίο παράδειγμα που άκουσα τώρα τελευταία είναι πως κάποιος είναι άνθρωπός μας ενώ οδηγούσε για χρόνια αυτοκίνητο, ξαφνικά του μπήκε η ιδέα πως θα πάθει ατύχημα. Το αποτέλεσμα ήταν να τον πιάσει φοβία και να μην ξαναπιάσει μόνο στα χέρια του. Ερώτηση, τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν? Και δεύτερον, σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει αυτό που γράφετε στο βιβλίο σας, πως η φαντασία σχεδιαστής πολλών ανθρώπων σε ανύποπτο χρόνο τους παρουσιάζει σχέδια αρνητικά, απαισιόδοξα, επικίνδυνα, καταστροφικά. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, είτε μικρό είτε μεγάλο, αυτά συμβαίνουν, γίνονται πραγματικότητα. Απορριμμένη λογική λέει, το φοβόμουν, είχα προαίσθηση ή το φανταζόμουν. Και κάποιες λογικές λένε, ήμουν βέβαιη ότι θα γινόταν. Άρες πάλι λένε ότι ήταν το κάρμα μου ή η μοίρα μου. Η λογική υπέγραψε τα σχέδια της φαντασίας της, χωρίς να έχει επίγνωση, και οι δυνάμεις της πραγματοποίησαν τα σχέδια. Τα σχέδια. Ναι. Τι μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους λοιπόν αυτούς για τη φοβία τους? Να. Κάθε φοβία, ας αρχίσουμε από αυτό, κάθε φοβία μαρτυρά έλλειψη, οριμότητα στην αγάπη. Κάθε φαντασία μαρτυρά έλλειψη επίγνωσης στη δύναμη της πίστης. Κάθε φαντασία μαρτυρά ριζωμένη, ή μάλλον κάθε φαντασία που περιέχει μέσα της τις φοβίες, περιέχει πίσω της, κρύβει μέσα της μολυσμένες πίστης, αρνητικές δυνάμεις, κρύβει ένα τραυματισμένο ιδεόκοσμο. Οι φοβίες, όπως γράφω στο βιβλίο, χωρίζονται σε πολλά επίπεδα. Έχουμε φόβους καλούς, φίλους, έχουμε φόβους αρνητικούς. Έχουμε και τις αιμονές, όταν πρόκειται για φόβους, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από τη ζωή, μπορεί να προέρχονται από μια φανταστική κατάσταση, από μια ιδέα. Έχουμε πολλών ειδών φόβους. Στην προκειμένη περίπτωση του αυτοκινήτου, κάτι βαθύτερο κρύβεται πίσω από αυτό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ξαφνικά, ενώ οδηγεί 30 χρόνια, του μπαίνει μια ιδέα και πάβει να οδηγεί. Κάτι βαθύτερο κρύβει πίσω από αυτή τη φοβία που ο άνθρωπος αυτός δεν θέλει να το δει. Δεν αρνείται να το παραδεχτεί, αρνείται να το καταλάβει. Μπορώ να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Είναι μία κυρία καθώς πρέπει και έχει μέσα της κρυφό εαυτό να ζήσει μία ασίδωτη ζωή. Αυτό δεν μπορεί να το παραδεχτεί. Ξαφνικά την πιάνει μια τρομερή φοβία. Δεν θέλει να βγει έξω, δεν θέλει να μιλήσει με τους φίλους. Αυτό είναι αυτοπροστασία για να μην φτάσει εκεί που δεν επιθυμεί, εκεί που δεν θέλει με κανένα τρόπο να το δει. Να. Αυτό βλέπω σε αυτό το κομμάτι. Οι φοβίες όμως των ανθρώπων χωρίζονται, όπως είπα, σε πολλά επίπεδα. Είναι έκφραση ανοριμότητας. Ένας άνθρωπος ο οποίος τελειοποιείται στην αγάπη, η ίδια η αγάπη απομακρύνει κάθε φόβο. Ή θα το λέγαμε διαφορετικά, η οριμότητα στην αγάπη κάνει όλους τους φόβους φίλους, τους κάνει δυνάμεις που μας βοηθούν. Όπως γράφω στο βιβλίο, εύχομαι οι φόβοι σου να μην φύγουν ποτέ, αλλά να γίνουν μέσα σου πηγή που σε σπρώχνει στην προσευχή, σε σπρώχνει στην σταθερή απόφαση να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, γιατί έτσι η φόβη σαν πιο δυνατό και σαν πιο αρχαίγωνο συνέστημα, όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, οδηγεί τον άνθρωπο πολύ γρήγορα σε πνευματική εξέλιξη. Γιατί λέμε, δεν υπάρχει αλλαγή στην καρδιά του ανθρώπου αν δεν έχει ζωντανό φόβο απέναντι στο Θεό και απέναντι στους ανθρώπους. Σε αυτό το λόγο, ο λόγος του Χριστού τι θα σου έλεγε, ξέρεις? Θα σου πω εγώ. Θα έλεγε εκείνο που έλεγε ο Χριστός, ότι ο άνθρωπος που δεν φοβάται το Θεό και δεν τρέπεται τον άνθρωπο, είναι το χειρότερο είδος ανθρώπου. Επομένως λοιπόν η φοβία είναι καλή, είναι ωφέλιμη όταν μας οδηγεί σε έναν ανώτερο άνθρωπο. Mm.
Όσο για τη λογική που είπαμε στο βιβλίο, πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν κάποιες φοβίες, κάποιες ανασφάλειες και χωρίς να το καταλάβουν να απορροφούν μέσα τους πίστη. Γι' αυτό γίνεται στη ζωή τους αυτό που φοβόταν. Δηλαδή, δεν είναι φόβος, είναι φόβος που εμπεριέχει μέσα του δύναμη της πίστης. Και αυτό που πίστευε, που φοβότανε, το πίστεψε και αποτέλεσμα έγινε. Του βγήκε και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι το πραγματοποίησε, ότι το έκανε, το δημιούργησε. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Ο φόβος θέλει πολύ προσοχή.